με τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο για τη διοργάνωση όσο και για το επίπεδο των ξεθιωτών αθλητών, ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο Νέων Ανδρών και Γυναικών. Οι εντυπώσεις μου είναι άριστες, τόσο σε οργανωτικό και τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο είναι υψηλά τα στάνταρ που έχουν τεθεί. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο εφόσον έχουμε διεθνείς και παγκόσμιες διακρίσεις. Έτσι, ο τοπικός σύλλογος εδώ με τον κύριο Ηλιάδη Θωμά είναι ένας καταξιωμένος εκπρόσωπος του ελληνικού τζούντο, με επιτυχίες τόσο σε πανευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο, σε βαλκανικό και σε ελληνικό επίπεδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αγώνες εξελίχθηκαν ομαλά, μέσα στα χρονοδιαγράμματα, δεν είχαμε ως τώρα και δεν θα έχουμε τραυματισμούς, το επίπεδο υψηλό, οι προσδοκίες υψηλές. Οι αθλητές, οι προπονητές, οι διοικήσεις των συλλόγων, τι εντυπώσεις έχουν έτσι όπως είναι ευχαριστημένοι, γιατί και εγώ από κάποιο σύλλογο που προέρχομαι είναι ευχαριστημένοι, είναι ζεστή και η φιλοξενία της Ξάνθης. Εγώ έχω έρθει πριν αρκετά χρόνια, έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Νομίζω ότι με την άψο για αυτή τη διοργάνωση θα προχωρήσουμε και σε κάτι καλύτερο και σε κάτι μεγαλύτερο. Το πιστεύω και νομίζω ότι θα γίνει. Με τη συνεργασία βέβαια των τοπικών παραγόντων, του σωματείου, του τοπικού, του Δήμου και των φορέων. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω μεγάλο ευχαριστώ τον Δήμαρχο και όλο το Δυτικό Συμβούλιο που δεχτήκαν η πρότασή μας να γίνει πανέλληνο πρωτάθλημα εδώ και πρώτη φορά μάλιστα, γιατί εδώ έχουμε ένα μεγάλο σύλλογο που έχει μεγάλες διακρίσεις και έχει αποδείξει ότι τα παιδιά δουλεύουν, προσπαθούν και έχουμε πολλούς αθλητές που είναι μέλος εθνικές ομάδες. Και δεύτερον, θα έλεγα ότι είναι καταπληκτικό χώρος που έχουν χτίσει κάποτε καλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονταν για το αθλητισμό. Είναι πολύ σπάνιο, ιδιαίτερο γήπεδο που έχουμε σκέψεις ότι και στο μέλλον θα κάνουμε διάφορες διοργάνωσεις, ακόμα και ευρωπαϊκά. Αγωνίστηκα, θα έλεγα ότι έχουμε καλή συμμετοχή. Εδώ συμμετέχουν δύο πρωταθλητές Ευρώπης, ο Αζωήτης και ο Ντανατσίδης. Επίπεδο αρκετά είναι μεγάλο και από Ξάνθη βέβαια τα παιδιά πολύ καλά προσπάθουν και πιστεύω ότι γενικά πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη γιατί μιλάμε μαζί προπονητές, γονείς, ξέρετε, αθλητές. Είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο είναι. Εδώ συμμετέχουν παγκόσμιοι πρωταθλητές, πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές δύο φορές. Είναι υψηλό επίπεδο. Για τους αθλητές της Ξάνθης, πώς είδατε να. Ξάνθης, όταν μιλάμε υψηλό επίπεδο, πρώτη μέρα πήραμε συν χρυσό. 60 βγήκε τρίτο στον ίδιο συνήκο, είναι πάρα πολύ καλός αθλητής. Το χρόνια είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Και είχε συμμετοχή πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και φέρετε είναι πάρα πολύ ψηλά επίπεδο και είχαμε χάσει τότε. Μια άψογη διοργάνωση που αποδεικνύει τις δυνατότητες της Ξάνθης να αξιοποιήσει ανάλογα γεγονότα και να αναδειχθεί σε πόλο σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.